Μάνο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρετε. Επίσης, παιδιά, καλή εβδομάδα στην Όρθια Θεσσαλονίκη και στους ακροατές του Λίμπερο. Τι ψήφισες για τη χρυσή μπάλα? Μπενζεμά. Μπενζεμά, εντάξει. Έλα ρε Μάνο, τι Μπενζεμά, Κριστιάνο. Τιμή σε ένα και ρε Μάνο. Όλοι τον πολεμάμε τον Κριστιάνο, την παιχτάρα αυτή. Λοιπόν. Ο οποίος είναι παράδειγμα προς μίμηση, έτσι. Για όλους τους αυτούς ποδοσφαιριστές που δεν έχουν το χάρισμα που έχει ο Μέση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ότι μέσω της σκληρής δουλειάς μπορείς να πετύχεις στο στόχο. Ναι, ναι. Αυτό ισχύει. Πρέπει να έχουν σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι. Ισχύει. Όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές, για όλους μας ισχύει αυτό. Πολύ σωστό. Έτσι είναι. Τώρα, άρχισε το παγκόσμιο κύπελο, άρχισε το Μουντιάλ. Τι αποκόμισες, πρεμιέρα χθες, εντάξει. Okay. Ναι, πρεμιέρα, εντάξει, με τελετή. Εμένα μου έκανε περισσότερο εντύπωση πέρα από το αγωνιστικό τώρα που το Αδόρ νίκησε φυσιολογικά 2-0 το Κατάρ. Ο μικρός αυτός ο Γκάνιμ, ναι, που τον κάλεσε πάνω ο Μόργαν Φρήμαν, που είναι ένα παιδάκι με μια σπάνια ασθένεια. Και όμως το παιδί αυτό έχει τελειώσει πανεπιστήμιο. Θεωρείται από τα πλέον χαρισματικά, ναι, και είναι κάτι που με συγκλώνησε, θα έλεγα. Ήτανε... Ο Γκάνι Μάλ μου, έτσι, έτσι. Ναι. Ήταν κάτι καλό όντως, κάτι συγκλονιστικό. Ήτανε, ναι, ακριβώς. Τώρα από εκεί πέρα πρώτο, ναι, παιχνίδι ήταν, εντάξει, πάντα στις πρεμιέρες ισοπαλίες λίγο τα περισσότερα παιχνίδια, αν πρέπει να θυμηθούμε. Από εκεί και πέρα... Το θέμα είναι ότι το Κατάρ θα ξεκινούσε ως οικοδέσποινα χώρα. Τα αντίπαλος θα είναι το Εκουαδόρ. Εντάξει, το Εκουαδόρ νίξει ο σημερινός. Πιστεύω σιγά σιγά όσο θα περνά ο καιρός, γιατί σήμερα θα έχουμε και την Αγγλία, δούμε τι καπνοφουμάρει η ομάδα του Γκάρετ Σάουθγκέιτ, έτσι. Και νομίζω ότι όσο περνά ο καιρός θα βλέπω όλο και καλύτερο ποδόσφαιρο. Μακάρι, αυτό θέλουμε κι εμείς. Είσαι κι εσύ υπέρ της Αγγλίας όπως οι περισσότεροι, έτσι, Έλληνες, Ευρωπαίοι? Δηλαδή, τέλος πάντων, όχι. Δεν νομίζω. Η Αγγλία πάει πάντα ως ένα από τα φαβορί. Ναι, όντως. Αλλά το πρωί πάει που ξέρουμε και το απόγευμα φεύγει με εξαίρεση στον τελικό που φτάσε του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που έχασε από τους Ιταλούς. Εντάξει. Έχει το θέμα, είναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Premier League δεν στηρίζεται στους Άγγλους ποδοσφαιριστές. Οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές είναι οι ξένοι. Σωστό. Άρα πώς να φανούν και τα οποιαδήποτε ταλέντα, ο Σακά που είναι ένας θαυμάσιος δεξιός εξτρέμου αριστεροπόδαρος αυτός της Arsenal, που φέτος εντυπωσιάζει, έτσι, οι κανονιέρδες οφείλουν πολλά στο Σακά. Έτσι. Και άλλοι ποδοσφαιριστές. Ο Γκρίλης που ήταν πολύ διαφημισμένος στην Άστον Βίλα, μόλις πήγε στη Manchester City, δεν είναι το ίδιο καλό. Ναι. Δεν έχει και τον ίδιο χρόνο στη City. Συγγνώμη. Δεν έχει και τον ίδιο χρόνο στη City. Ναι. Ίσως και τον ίδιο ρόλο δεν έχει, έτσι, γιατί η δεκάρη ήταν στα στοβίλα, πιο αριστερά το βάζει στα πλάγια, όλα, πλάγια το βάζει. Όλα παίζουν τον ρόλο τους, ναι, βέβαια, όλα παίζουν τον ρόλο. Μα ο Χάρη Κέιν σίγουρα ένας αξιόλογος σεντερφόρ, ναι. Το κομμάτι της διοργάνωσης είναι αυτό για το οποίο έχουμε συζητήσει ίσως περισσότερο από κάθε άλλη προηγούμενη φορά. Για μια, ναι, σειρά από λόγους, δεν θα τους εξετάσουμε τώρα, εξετάζουμε, ναι, αυτό, ναι, που είδαμε ως αποτέλεσμα. Ναι. Εγώ προσωπικά ως τηλεθεατής και με ασύγκριτα μικρότερη και λιγότερη εμπειρία από τη δική σου, είδα ένα εντυπωσιακό γήπεδο, είδα προσέλευση κόσμου, είδα μια επιβεβαίωση του ότι έχει πέσει πολύ χρήμα για να γίνει πράγματι κάτι που αξίζει τα λεφτά του, ας μείνουμε εκεί. Το θέμα είναι ότι εδώ και 10 χρόνια ο οργανισμός, ένας ιδιόμορφος οργανισμός που δημιουργήθηκε για να αφήσει κληρονομιά στις επόμενες γενιές. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του Κατάρ. Ότι ναι, μεν φτιάξανε 7 γήπεδα και ένα το ανακατασκεύασαν, αλλά το θέμα είναι ότι έχουν φροντίσει τι θα γίνει το γήπεδο αυτό την επόμενη μέρα της 18ης Δεκεμβρίου που θα είναι ο τελικός. Εκείνη η μεγάλη επιτυχία. Αυτά δεν θα μείνουν να πιάσουν αράχνη στο κολέγιο. Ακριβώς. Θα αξιοποιηθούν για το καλό της νεολαίας και των ανθρώπων γενικά που διαμένουν ή επισκέπτονται το Κατάρ. Γι' αυτό και υπήρχε ένα δεκαετές πρόγραμμα και γι' αυτό δαπάνησαν γενικά, λέμε τώρα, για όλη τη χώρα, γιατί όταν πρώτο πήγα το 2015 στην Τόχα ήταν ένας κεντρικός δρόμος και δίπλα δεξιά-αριστερά υπήρχαν στέπες. Σταδιακά την επόμενη φορά οι στέπες είχαν μειωθεί, τώρα δεν υπάρχουν. Αυτό λοιπόν στήχησε οι οικοδομές και όλα 320 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι, όλη η χώρα άλλαξε. Είχαν στόχο να κάνουν το Κατάρ και την Τόχα
ένα μικρό Λος Άντζελες. Ναι. Ναι, το νούμερο αυτά, είναι ασύλληπτο. Ναι, και θεωρούν ότι αυτά τα λεφτά θα γίνει απόσβεσή τους σε 5 με 6 χρόνια. Mm-hmm. Το έχουν προγραμματίσει πάρα πολύ καλά. Και έχουν συμβάλει πολλοί και Έλληνες, έτσι. Σε όλους τους τομείς, δηλαδή αρχιτέκτονες, πολιτικοί, μηχανικοί Έλληνες. Πάρα πολλοί. Δεν λέω και την Οργανωτική Επιτροπή όπου αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής είναι ο Σάκης ο Μπατσίλας, έτσι. Σωστό. Ναι, ναι, και πολλοί. Η εικόνα που έχεις από τον αντίκτυπο που έχει το εξής. Και η χρονική συγκυρία διεξαγωγής του τουρνουά και η ιδιαιτερότητα να είναι η πρώτη φορά που γίνεται σε μια σκληρή μουσουλμανική χώρα. Ποια είναι? Νομίζω ότι όλοι το έχουν δεχτεί. Ήταν συγκλονιστικός και ο λόγος που έβγαλε ο Τζιάνι Φαντίνο την παραμονή της έναρξης, που μίλησε για υποκριτές Ευρωπαίους που άλλα λέγανε πριν. Για παράδειγμα, τώρα βγαίνει ο πρόεδρος του Γερμανικού Κοινοβουλίου, ο Μπράμπελ, και έλεγε ότι δεν θα δω το παγκόσμιο κύπελο και αυτά. Δεν μας είπε όμως ότι το μετρό το φτιάνει τη γατρική της γερμανικής εταιρείας της Bahn. Ναι. Και επίσης η Siemens έχει αναλάβει τεχνολογία όλου του εγχειρήματος. Οι Αμερικανοί άλλα. Εντάξει. Αλλά κατά τα άλλα δεν θα το δούνε. Ναι, κατά τα άλλα δεν θα το δούνε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Θα πάω. Γιατί άμα ήταν κάποιος να μην το δίνει, να μην πάει. Ναι, θα πάω 28 του μηνός επικεφαλής αποστολής 15 σπουδαστών. Είναι ένα πρωτοποριακό εγχείρημα της Sports School, ενός αθλητικού κολεγίου δημοσιογραφίας, που κάνει αυτό το εγχείρημα. Τέλεια. Θα στείλει 15 άτομα, 2 καθηγητές και 13 σπουδαστές, όλα πληρωμένα από τη σχολή. Μπράβο. Για να παρακολουθήσουν διαδόσεις το κορυφαίο αυτό ποδοσφαιρικό προϊόν. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Μάνος, ευχαριστούμε πολύ που τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.